αφού μας πετσόκοψαν τις συντάξεις, κατάργησαν το ΕΚΑΣ τη 13η, τη 14η σύνταξη κλπ. Σήμερα ζούμε οι συνταξιούχοι και όλος ο λαός βέβαια και κυρίως οι εργαζόμενοι, ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η κατάσταση ξεφεύγει. Κανένας δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η ακρίβεια καρπάζει. Όποιος παίρνει λογαριασμό του ρεύματος τον πιάνει πονοκέφαλος. Στο σούπερ μάρκετ άλλες ήταν τιμές χθες, άλλες είναι σήμερα. Τα 200-250 ευρώ, δεν ξέρω που θα κάτσει δίλια, ακόμα δεν έχω πει στους εξαφιλειωμένους, είναι κοροϊδία. Η καθυστέρηση των συντάξεων συνεχίζεται. Εκεί που είχε πει ο Βρούτσης ότι θα αποδίδεται με ένα κλικ, περίπου η ίδια κατάσταση είναι παρά το ότι του δώσαν και συνδυότητες. Η αύξηση που εξάγγελε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι τελείως κοροϊδία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αύξηση, δεν πρόκειται για αύξηση. Θα μας δοθεί ένα μόνο μικρό κομμάτι από αυτά που μας έχουν κλεμμένα. Αυτά που μας έκοψαν όλες οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα δοθεί σε 5 μήνες, ύστερα από 13 χρόνια με πληθωρισμό πάνω από 11,5%. Και αυτό τώρα πόσο σωστό είναι. Αν είναι και αυτό τόσο και δεν είναι παραπάνω. Και με την ακρίβεια να καπάζει πάνω σε όποια σύνταξη μας απέμεινε μετά τα πετσακωμένα δηλαδή θα δοθεί ένα 6%, ας είναι και 7, και αυτό όχι σε όλους. Πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα πάρουν από ελάχιστη έως τίποτα. Γιατί αυτό, γιατί τους κόβει η προσωπική διαφορά του κατρούγκαλου. Και για να μην να είμαστε ακριβοδίκοι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα το παίζει γι' αυτό. Δεν πάει άλλο λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγούμε στον δρόμο, στον δρόμο του αγώνα, να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε, να διεκδικήσουμε. Εμείς είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε ζήσει όλες τις καταστάσεις. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι όπως και να έχει το πράγμα, αν δεν βγούμε στον δρόμο, αν ο λαός δεν βγει να διεκδικήσει, δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με παρακάλια, ούτε τίποτα. Με απόφαση ομόφωνη λοιπόν οι συνταξιουχικοί, οι συνταξιουχικές οργανώσεις, η Συντονιστική Επιτροπή, δηλαδή στην οποία συσπηρώνονται 8 σωματεία στην Πάτρα. Καλούμε τους συναδέλφους μας, συνταξιούχους από όλα τα ταμεία, τη Δευτέρα στις 19 του μήνα στις 8 η ώρα το πρωί να πάρουν μέρος, να είναι έξω από τη γραφεία του ΕΦΚΑ σε συγκέντρωση για να διεκδικήσουμε να αποδίδονται εν πάση περιπτώσει οι συντάξεις στον χρόνο τους και να είναι και αξιοπρεπείς. Αυτοί που διοργανώνουμε οι συνταξιούχες οργανώσεις μαζί με το Συνδικάτο των Οικοδόμων την Τρίτη στις 20 του μήνα στις 7 η ώρα το απόγευμα να είμαστε όλοι μπροστά σύσσωμοι στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο συλλαλητήριο που καλεί το Εργατικό Κέντρο για να πετύσουμε να μας δοθεί η 13η και η 14η σύνταξη τα αναδρομικά, τα άλλα μας αιτήματα να σταματήσει το σαφάρι της ακρίβειας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να μην πάει κανένα ταγκόνια μας σε κανένα μέτωπο του πολέμου, εδώ και τώρα να παχθούν μέτρα για την υγεία. Όλοι λοιπόν την Τρίτη, 20 του μήνα στις 7 το απόγευμα, μπροστά στο Εργατικό Κέντρο, πρέπει να βουλιάξει η Κολοκοτρώνη και η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.